στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης του διαγωνισμού. Ολοκληρώθηκε για αυτό το βήμα και θα παρακολουθήσουμε τώρα τα επόμενα προκειμένου να γίνει μια προσπάθεια να ολοκληρωθούν εγκαίρως, μήπως και προλάβουμε και εγκαταστήσουμε αυτό το καλοκαίρι. Υπήρξε μια καθυστέρηση λόγω ένστασης που είχαμε στον διαγωνισμό, έτσι. Υπήρχε μια εταιρεία η οποία έκανε ένσταση κατά των όρων του διαγωνισμού. Δικάστηκε στην Αθήνα, ουσιαστικά απορρίφθηκε η ένσταση της εταιρείας αυτής, όμως μας καθυστέρησε αρκετά αυτό. Ο στόχος τώρα δηλαδή είναι να προλάβει το φετινό καλοκαίρι, έτσι, η Δημοτική Αρχή. Μια προσπάθεια που θα καταβάλουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν είναι 100% στο χέρι μας, εξαρτάται και από τη διαθεσιμότητα των μηχανημάτων που θα έχει η εταιρεία και πόσο γρήγορα θα υποβάλει τις προσφορές της, πόσο γρήγορα θα προμηθεύσει τα μηχανήματα. Θα προσπαθήσουμε να έρθουμε και σε μια συνεννόηση μαζί τους. Έχουμε καλή σχέση και συνεργασία. Όμως είναι μια δύσκολη περίοδος και για εκείνους, γιατί τρέχει αυτό το πρόγραμμα με την προσβασιμότητα στις παραλίες και προμηθεύουν μηχανήματα σε όλη την Ελλάδα. Αναφορικά τώρα με το seatrac που ήδη λειτουργεί στην περιοχή της Δασκαλόπετρας, πέρσι είχαμε κάποιες φορές που γίνονταν, είχαμε κάποιες γκρίνιες. Φέτος πώς κυλάει η περίοδο? Φέτος κυλάει αρκετά ομαλά. Δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα από κακή χρήση του μηχανήματος ή από ζημιές που μπορεί να έκαναν άνθρωποι. Είχαμε μία ζημιά που προέκυψε σε ένα ανταλλακτικό, το οποίο μάλιστα αλλάξει και πέρσι, και είχαμε φροντίσει να έχουμε ανταλλακτικό εδώ στοιχείο. Ήταν κάτι αναμενόμενο. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, κάθε μηχάνημα βγάζει κατά μέσο όρο 2,5 ζημιές το καλοκαίρι. Άρα πρέπει και οι χρήστες να σιγά σιγά να εξοικειωθούν και με αυτό, ότι πρόκειται για ένα μηχάνημα που είναι στη θάλασσα και θα αντιμετωπίσει και προβλήματα. Είναι ήδη 3 ετών μηχάνημα. Προφανώς και θα προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι να ανταποκρινόμαστε και μέχρι τώρα τις λύσεις τις έχουμε δώσει άμεσα. Όμως μικρά προβλήματα θα τα συναντάμε.